Γεια σας Μαγκζίμπερ και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο κανάλι. Και σήμερα θα έχουμε για άλλη μια φορά βίντεο reaction. Την προηγούμενη φορά που είχα κάνει reaction ήταν στο τραγούδι του Πίκταρ, το Πιτσιρικάς. Και σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να κάνω κι άλλα reactions και οι περισσότεροι είχατε πει ναι. Έτυχε το επόμενο τραγούδι που βγήκε από FIFA YouTubers και τα λοιπά, γιατί εντάξει θα κάνω react σε όποιον να είναι. Εδώ στο community, έτυχε το επόμενο τραγούδι που βγήκε να είναι πάλι από το Pictard, οπότε για άλλη μια φορά θα κάνουμε αντίδραση στο Pictard. Ήταν να βγάλει ένα τραγούδι ο Madney, έλεγε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα το βγάλει ποτέ. Αλλά ναι, τέλος πάντων, το reaction του Pictard την προηγούμενη φορά έχει πάρει αρκετό hate. Εντάξει, ψιλοαναμενόμενο, γιατί είχα πει και καλά λόγια και εντάξει, το περίμενα να πάρει τόσο hate. Απλά να εξηγήσω κάτι. Όταν έλεγα ότι το τραγούδι είναι σχετικά καλό, δεν είπα ότι είναι τρελό τραγούδι, όταν είπα ότι είναι σχετικά καλό, δεν εννοούσα ότι άμα το βγάζει, ας πούμε, κανένας κανονικός rapper θα μου άρεσε το ίδιο. Απλά το βγάζει ο Pictard και ο κάθε Pictard, αν έβγαζε εγώ τραγούδι, ας πούμε, δεν περιμένετε φίλοι το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στο σημερινό κομμάτι, το οποίο είναι το Games. Το τυζάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει και ένα χρόνο που θέλει να το βγάλει. Νομίζω με το κορονοϊό δεν μπορούσε να βγάλει βίντεο κλιπ κτλ. Οπότε το άργησε ακόμα περισσότερο. Βγήκε επιτέλους, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Είχε βγει πιο πριν στο Spotify, αλλά δεν το έβαλα να το ακούσω. Για να το ακούσω πρώτη φορά στο βίντεο, να είναι αληθινό reaction. Από ό,τι είδα όμως από κάποια κομματάκια που είχε βάλει στο Instagram σε story, είναι πιο trap φάση, είναι πιο κομμάτι φάση από το άλλο που απλά ήταν ένα μπιτάκι και ράπαρε από πάνω. Αυτό νομίζω έχει hook και τα λοιπά και είναι πιο κανονικό τραγούδι. Πάμε να δούμε. Hey, Pictard εδώ. Α, είχε βγάλει το κλειπ του Αριστοτέλους. Εντάξει, το είχα πετύχει εκείνη τη μέρα, αλλά δεν πήγα να το μιλήσω. Εντάξει, ήμουν με την κοπέλα μου και έτσι και λέω τι να πάω να του πω. Αλλά ναι, τον είχα πετύχει τη μέρα που έβγαζε το κλειπ. Pictard Games. Πρέπει να έχει βάλει editor να το φτιάξει το βίντεο, γιατί φαίνεται πιο επικοινωνιακό. Εδώ το περίμενα. Το Beat Studios, ηχογράφηση. MES, κουστάρω να παίζω παιχνίδια με τις γκομενές. Pictard, γκομενιάρης. MES, unbox το Xbox και μετά το PS. MES, σήμερα έχω FIFA, δεν ξέρω τι λες. MES, πριν παίξουμε μαζί μου, ακούω προσευχές. Τα πιτσιρίκια δεν τα ξέρω πίσω, δεν ξέρω τι να κάνουνε ρε. Θα θέλουμε να παίζουμε εμείς, ευχαριστιόμαστε τη φάση όσο άλλος κανείς. Το έχει βγάλει στο Instagram. AFC, κι όταν τη δει στην οθόνη σου θα καταστραφείς. Το χειριστήριο έχει πάρει φωτιά. Ασύς κοντρόλ με το μοχλό και δεν μας βλέπω καλά. Εντάξει, καλά το πες τώρα. Μόνος γκέιμερ στη σκηνή, κανένας άλλος πρέπει δεν είναι εδώ για να το δει. Μόνος γκέιμερ στη σκηνή. MES, γουστάρω να παίζω παιχνίδια με τις γκομενές. MES, unbox το Xbox και μετά το PS. MES, σήμερα έχω FIFA, δεν ξέρω τι λέει. Εντάξει, ως τώρα πολύ καλύτερο από το προηγούμενο κομμάτι που δεν ήταν καν τραγούδι, όπως σας είπα. Ήταν απλά σε φάση freestyle. Πατούσε απλά πάνω σε ένα beat. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Το ακούς πολύ πιο εύκολα και πιστεύω ότι έχουν κάνει καλύτερη δουλειά εδώ. MES, πριν παίξουμε μαζί μου, ακούω προσευχές. Ξεκίνησε το game, ταυτόχρονα καπνίζω. Όλοι ξέρουνε πως οπότε παίζω, κερδίζω. Σ' αφήνω πίσω, θα τα κονομήσω. Στοίχημα πως φεύγοντας και σένα θα γαμίσω. GTA, NFL, UFC. Μέσα στην ομάδα έχω το πιο ακριβό PC. Μπαίνω παραγγέλνω, σηκώνω flex το PC. Έλατε να ποντάρετε τα φράγκα όλοι μαζί. Και MES, γουστάρω να παίζω παιχνίδια με τις γκομενές. MES, unbox το Xbox και μετά το PS. MES, σήμερα έχω FIFA, δεν ξέρω τι λες. MES, πριν παίξουνε μαζί μου, ακούω προσευχές. Καλό, καλό, εντάξει, κολλητικό. Αυτό ήτανε. Λίγο μικρό. Άρα έκανε το αδερφός του. Καλή φάση. Λοιπόν, λίγο μικρό, εντάξει, σε γενικές γραμμές καλό. Πολύ καλύτερο από το πιτσιρικάς, πιστεύω. Μπορεί να αρχίσετε να κράζετε πάλι κάτω στα σχόλια, αλλά αυτό το κομμάτι όντως ήταν καλό. Δηλαδή, άμα το άλλο το είπα απλά επειδή ήταν το πρώτο κομμάτι και τα λοιπά και ήθελα απλά να στηρίξω, αυτό όντως ήταν καλό κομμάτι, πιστεύω. Πιστεύω είναι ένα τραγούδι που μπορείς να το ακούσεις όντως. Ένα το πιτσιρικάς, το ακούς μια φορά για να δεις τι έβγαλε ο Pictard και τελείωσε. Ενώ αυτό μπορείς να το ακούσεις όντως, άμα θες να ακούς Pictard. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, καλό το κομμάτι. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε, νομίζω. Πιο πολύ περίμενα να είναι φάση FIFA το κομμάτι, γιατί είχε βγάλει το teaser στο Instagram που μιλούσε για FIFA. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, είναι πιο πολύ γενικά για games. Και ο φίλος του Notorian μιλούσε για παιχνίδια με γκόμενες και τέτοια φάση. Αν και αυτός είχε κάποιες αναφορές σε video games. Από ό,τι έχω καταλάβει, θα βγάλει και άλλα κομμάτια. Γενικά, νομίζω προσπαθεί να μπει στη φάση γενικά. Άμα θα έχουμε άλλα κομμάτια από Έλληνα FIFA YouTubers κτλ., θα κάνουμε και άλλα react. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε subscribe αν είστε καινούργοι. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, γεια σας.